Εδώ είμαστε για να κάνουμε αυτή την ωραία κουβέντα που σας έλεγα πριν, αυτή που χαλαρώνουμε λίγο στον καναπέ μας, εσείς που είστε εκεί στο σπίτι. Αυτές τις σκέψεις και τις κουβέντες τις εσωτερικές που κάνουμε εκεί προς το τέλος της χρονιάς και σκεφτόμαστε πώς ήταν η χρονιά που πέρασε, πόσο καλά μας πήγε, πόσο μας βγήκε ή δεν μας βγήκε. Είμαι σε θέση τώρα να σκεφτώ επόμενα βήματα. Η Μαρία Ελατζόγλου είναι μαζί μας, ψυχολόγος. Καλώς μας ήρθες, Μαρία. Καλώς σας βρήκα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα και θέλω να σου θέσω αυτά τα αμήλικτα ερωτήματα. Είναι αυτή μία καλή χρονική στιγμή εν μέσω όλης αυτής της κατάστασης που ζούμε? Αφενός να κάνουμε έναν απολογισμό και αφετέρου να βάλουμε στόχους και σχέδια για το επόμενο διάστημα. Πάντα εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο, αλλά σίγουρα είναι μια πολύ δύσκολη εποχή που ζούμε. Τώρα να κάνουμε απολογισμό όμως είναι καλή εποχή. Τώρα για τους στόχους, καλά είναι να τους κάνουμε για να τους έχουμε στο μυαλό μας, για να δούμε πού πάμε. Ναι. Τώρα, αν θα υλοποιηθούν ή όχι, δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Και γενικά τους στόχους, κάθε χρόνο τους βάζουμε για να βλέπουμε πού θέλουμε να πάμε. Όχι απαραίτητα για να πάμε στους στόχους. Καμιά φορά τους βάζουμε για να τους έχουμε και να τους επαναλάβουμε την επόμενη χρονιά και την επόμενη, μέχρι που θα έρθει η ώρα μας, να είμαστε έτοιμοι δηλαδή να τους υλοποιήσουμε. Μας δίνουν ένα, σαν ένα σκηνάκι που λίγο μας τραβάει προς τα μπρος και λίγο το χαλαρώνουμε. Ναι. Όταν θα έρθει η στιγμή τους, θα ακολουθήσουμε τη διαδρομή. Αυτό τον απολογισμό που λέμε και ξαναλέμε, πώς τον κάνουμε? Υπάρχει, εσύ που είσαι και ειδικός, που έχεις δουλέψει με την ανθρώπινη ψυχή τόσα χρόνια, υπάρχει ένας τρόπος να μας πείτε, how to, να θέσω κάποια ερωτήματα στον εαυτό μου. Ποια είναι αυτά τα κομβικά, τα σημεία σως που πρέπει να δω? Όπως οι λογιστές. Κάνεις ισολογισμό, ναι, μπράβο. Έσοδα, έξοδα, τι έχω δώσει, τι έχω πάρει. Κάπως έτσι είναι η ζωή. Ο χαμάν. Δηλαδή, τι έχω κάνει στη ζωή μου αυτό το χρόνο. Και πιάνω ένα-ένα τομέα. Εμείς βέβαια πιάνουμε πρώτα τις ανθρώπινες σχέσεις. Ναι. Mm. Και τη σχέση μας με τον εαυτό μας. Τη σχέση με τον εαυτό μας, εμείς είμαστε μέσα σε αυτό. Mm. Ο εαυτός μας και οι άλλοι, γιατί από μόνη μου δεν μπορώ να υπάρχω. Καμιά φορά μπερδεύουμε οι άνθρωποι αυτό το θέλω να μείνω μόνοι μου. Ναι, να μείνουμε μόνοι, αλλά να μείνουμε μόνοι για να μπορούμε να κάνουμε κάποιες διαδικασίες απολογισμού, εσωστρέφειας, που βρίσκουμε, που πάω, τι θέλω να κάνω, για να βγω ξανά έξω. Να νοικοκυρέψω λίγο, ναι, και να πάω μετά πάλι έξω. Να βγω έξω ξανά. Να αλληλεπιδράσω. Γιατί από μόνη μου μπορώ να σκεφτώ πάρα πολλά πράγματα, αλλά όταν μπω μέσα στη διαδικασία της επικοινωνίας, της αλληλεπίδρασης, αυτά να είναι απλά στο μυαλό μου. Μάλιστα. Να μην ισχύουν στην πραγματικότητα. Θα πάω να αλληλεπιδράσω με έναν άνθρωπο και θα δω ότι δεν ισχύει αυτό όλο που έχω στο κεφάλι μου μέσα. Πώς γνώρισα τη Μαρία? Τη Μαρία τη γνώρισα μέσα από το διαχρονικό ημερολόγιο προσωπικής ανάπτυξης. Έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά λοιπόν η Μαρία για μας, όλους εμάς. 366 ερωτήσεις, καταγεγραμμένες. Εδώ, μπροστά σου, Ανδριανή, να τις βλέπεις, να μην έχεις απορίες. Μία για κάθε ημέρα του χρόνου, συν μία μπόνους. Ναι, όχι, είναι για τα δίσεκτα. Σωστά. Να μην πάει και εκείνη η μέρα. Ναι, γιατί είναι διαχρονικό. Ακριβώς. Οπότε πιάνει forever and ever. Με την εξής ευφυή σκέψη, για κάθε ερώτηση μας έχεις χώρο να δώσουμε δύο διαφορετικές απαντήσεις σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές. Ναι. Για να δω την εξέλιξή μου. Και έτσι να κάνω και τον απολογισμό μου τελικά. Ναι, δηλαδή, γράφω σήμερα αυτό το ημερολόγιο, όποια μέρα το πιάσεις στα χέρια σου, μπορείς να ξεκινήσεις να το γράψεις. Μπορεί να είναι Ιούνιος, μπορεί να είναι Μάιος, γι' αυτό δεν έχει χρονιά. Σωστά. Ξεκινάς λοιπόν και απαντάς όποτε θέλεις και το ενδιαφέρον είναι ότι μπορεί να μην απαντήσεις γραπτά, αν και αυτό θα ήταν το ζητούμενο, για να υπάρχει και καταγεγραμμένο. Mm. Μπορεί να απαντάς στο μυαλό σου. Mm-hmm. Και αν το όμως το καταγράψεις και πας μετά από μία άλλη χρονιά, μετά από 5 χρόνια, μετά από 3 χρόνια, μετά από όποτε θέλεις εσύ, να ξαναγράψεις απαντώντας την ίδια την ερώτηση, θα διαπιστώσεις τι αλλαγές έχεις. Ναι. Σπουδαίο και βλέπεις και μία πορεία. Είναι δηλαδή, σημαντικό να το καταγράφουμε τελικά, να κρατάμε προσωπικό είναι αρχείο. Είναι καλό να το καταγράφουμε, ειδικά όταν πρόκειται να δω, γιατί έχω αναζήτηση, γιατί αυτό το ημερολόγιο βέβαια, άμα έχεις κάποια αναζήτηση το χρησιμοποιείς. Mm. Αν δεν έχεις καμία, το αφήνεις στο κομωδίνο ή στη βιβλιοθήκη και μπορεί να το πιάσει κάποιος άλλος ή να το πιάσει άλλη στιγμή στη ζωή σου. Mm. Είναι πολύ ωραίο να υπάρχει όμως. Σήμερα έχουμε 17 Δεκεμβρίου. Για να δω τι ερώτηση έχεις βάλει, Μαρία. Και θέλω να... Έχω απορία να μου πεις πώς προκύπτουν αυτές οι ερωτήσεις. Mm-hmm. Τι σε κάνει να πετάς από χαρά?
Εμείς σας τα πω τώρα εδώ δημοσίως. Αλλά πόσο συχνά, μωρή, ρωτάμε τον εαυτό μας, τι με κάνει να πετάω από χαρά, τι με κάνει να νιώθω αυτές τις πεταλούδες στο στομάχι. Το ρωτάμε ποτέ? Έχεις δει εσύ ανθρώπους γύρω σου να ρωτάμε τέτοια ωραία πράγματα τον εαυτό μας? Ίσα-ίσα που δεν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε χαρούμενοι, γιατί φοβόμαστε μήπως μας ματιάξουν. Αυτό σκόρδα. Μήπως η κακή γλώσσα. Να πω ότι είμαι καλά? Όχι. Δεν λέμε ότι είμαστε καλά. Πόσες φορές, εκτός από το τυπικό ότι κάνεις καλά, 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 αυτό που δεν έχει κανένα νόημα. Γενικά, όταν είμαστε στις σχέσεις μας μέσα, δεν λέμε ότι είμαστε καλά ή χαρούμενοι. Γιατί? Σαν να το φοβόμαστε, σαν να τραβάει περισσότερο το παράπονο, η γκρίνια. Δεν είμαι καλά. Έλα να δεις το πόσο δύσκολη είναι η ζωή μου, να με συμπονέσεις. Το καλά τι έχει δηλαδή? Καταρχήν, καλά, τέλος μετά. Να σου πω κάτι, εμένα, Μαρία, η ερώτηση, τι κάνεις, είσαι καλά, με αγχώνει, με κολλάει στον τοίχο. Νιώθω ότι δεν έχω περιθώριο να απαντήσω κάτι άλλο ή κάτι πραγματικό προς αυτόν που με ρωτάει. Οπότε μου έχει βάλει το κουτί και τη σφραγίδα από πάνω. Τώρα, πες μου λίγο, το τι σε κάνει να πετάς από χαρά ή τι θέλεις να ζήσεις πριν τελειώσει ο χρόνος. Α, θα τα δω όλα σήμερα, θέλω να σου πω. Ή τι θεωρείς αδιαπραγμάτευτο στη ζωή σου? Ή σε ποια αγκαλιά νιώθεις όμορφα? Είναι όλες τέτοιες ευφύες. Με ποιους ανθρώπους αισθάνεσαι ελευθερία? Εμένα έχω διάφορες αγαπημένες ερωτήσεις. Τι θα έκανες διαφορετικά αν ήξερες ότι κανένας δεν θα σε έκρινε? Για πες μου τις αγαπημένες σου ερωτήσεις. Και πώς τις σκέφτηκες? Είναι ερωτήσεις που κάνεις εσύ στον εαυτό σου που είσαι ειδικός και σπουδαγμένη? Όχι, είναι ερωτήσεις που κάνω στους ανθρώπους που συναντάω στη δουλειά μου και που μετά έρχονται και μου λένε ότι θυμάμαι την ερώτηση που μου έκανες ή η ερώτηση που μου έκανες, και επειδή δεν θυμόμουν τις ερωτήσεις που κάνω, αλλήμουν να θυμάμαι τόσες ερωτήσεις, άρχισα τις ερωτήσεις που κάνανε εντύπωση να τις γράφω. Και έτσι προέκυψε το ημερολόγιο. Ναι, εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ λοιπόν αυτή την πρώτη ερώτηση που διάβασα ανοίγοντας το ημερολόγιο στις 17 του Δεκέμβρη. Τι σε κάνει να πετάς από χαρά? Αμέσως με μεταβιβάζει. Είναι σαν να φεύγει η Ανδριανή από τη θέση που βρίσκεται, που πριν μου λες τι κάνεις, είσαι καλά, και σου λέω ναι, καλά πρέπει να είμαι μέσα σε όλο αυτό τον πανικό. Και ξαφνικά αρχίζω να σκέφτομαι τι με κάνει χαρούμενη. Άλλαξε λίγο η χημεία του οργανισμού μου την ίδια στιγμή, η αίσθησή μου. Για πες μου τις δικές σου αγαπημένες. Τι θα μπορούσες να προσφέρεις χωρίς να το μετανιώσεις? Αυτή είναι η αγαπημένη μου ερώτηση, γιατί μ' αρέσει αυτό πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν δουλεύω με ανθρώπους, μου αρέσει να μπει στη διαδικασία ο άλλος να ξέρει ότι μπορεί να δώσει μέχρι εκεί πέρα που δεν θα το μετανιώσει όταν τελειώσει αυτό. Ξέρουμε ότι να βάζουμε αυτό το όριο. Άμα το βάζω όμως είμαι κερδισμένος. Δηλαδή, να δίνω πράγματα, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο να δίνεις, για να παίρνεις. Γιατί παίρνεις. Και αυτό δεν είναι ενοχοποιημένο όμως στη ζωή μας, το ότι να δίνω φυσικά, αλλά θέλω και να εισπράττω πίσω. Ναι, αλλά όχι το ίδιο. Και όχι από το ίδιο άτομο. Α, εμείς αυτό θεωρούμε σαν απαραίτητο. Εμείς δηλαδή δίνουμε, όσοι δίνουμε, γιατί υπάρχουν κάποιοι που δεν δίνουν καθόλου. Αυτοί που δίνουμε και μετά λέμε που εγώ τότε έκανα αυτό για αυτόν και που άφησα τα παιδιά μου και που έκανα τη δουλειά μου. Το κάνεις, μα δεν... Εκεί η σωστή θέση και στάση ποια είναι? Ότι είσαι ενήλικας άνθρωπος. Και δώσε όσο θέλεις. Ναι. Και μη δώσεις και από ένα σημείο και μετά, για παράδειγμα. Μα γιατί να δώσεις κάτι μετά που θα το μετανιώσεις? Αυτό δεν σημαίνει ότι δίνουμε λιγότερα. Απλά δίνουμε πιο συνειδητά. Ναι. Δίνουμε και μετά δεν το παίρνουμε πίσω. Θυμάμαι παλιά όταν ήμασταν μικροί που όταν μαλώναμε με κάποιον, μετά δίναμε τα πράγματα πίσω. Ναι. Εννοείται. Δεν ξέρω, ακόμα αν το κάνουν σε κάτι ρεβόνι, σε κάτι γάμους. Δηλαδή, όταν δίνεις κάτι, δεν το ξαναπαίρνεις. Το δίνεις, τέλος. Είναι σου δίνω όλο πίσω, όλο το θυμό που μου χάρισες, η απογοήτευση. Έχουμε προσδοκίες οι άνθρωποι όταν δίνουμε? Προφανώς θα έχουμε. Mm. Αλλά το θέμα είναι να ξέρουμε ότι όταν δίνουμε, το δίνουμε για μας. Δηλαδή, όταν εγώ δηλαδή αυτή την αίσθηση που την έχω βαθιά μέσα μου, όταν προσφέρω κάτι, το προσφέρω και το απολαμβάνω. Εγώ το απολαμβάνω, δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει ο άλλος. Όχι, τι μου λες τώρα, Μαρία, άνοιξε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα που θα πρέπει να την κάνουμε από το 2021 και μετά για να έχουμε και άπλετο χρόνο. Αυτό το κομμάτι της απόλαυσης, όχι στο παρεδώσε. Mm-hmm. Γενικά, να κάνουμε πράγματα που τα απολαμβάνουμε. Να. Και νιώθουμε καλά κάνοντάς τα. Και γι' αυτό έχουμε φοβερές συνοχές μέσα μας. Όταν κάνεις κάτι και το απολαμβάνεις, δεν θέλεις μετά αντάλλαγμα. Mm-hmm. Γιατί η ζωή είναι κάτι περίεργο. Η ζωή σου φέρνει πράγματα.
Δεν ξέρω, ανοίγεσαι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εγώ πάντως ποτέ δεν έχω πάρει από αυτόν που έχω δώσει, γιατί δεν το ζητάω. Αλλά η ζωή μου έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Αυτή την περίοδο που περνάμε τώρα, που και η δική σας η δουλειά έχει μπει σε άλλους ρυθμούς και κάτω από άλλες συνθήκες, πόσο σου έχει αλλάξει τον τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων και επιστημονικά πια και σαν ειδικός απέναντι στους ανθρώπους που συνεργάζεστε, που δεν έχεις άνετα αυτή την επαφή του έρχομαι στην Μαρία, την κοιτάζω στα μάτια και της λέω αυτό που με προβληματίζει. Στην καλύτερη των περιπτώσεων θα το κάνουμε μέσω ενός Skype, ενός Zoom, κάτι τέτοιο. Η μάσκα. Και με τη μάσκα. Όλη μέρα μάσκα. Που πώς θα δεις τον πόνο μου και τα βάσανα που κουβαλάω, αν πρέπει να φορώ και τη μάσκα. Προσαρμογή. Επιβιώνει ο άνθρωπος, προσαρμόζεται. Σου έχει στοιχήσει εσένα αυτό σαν Μαρία? Στην αρχή, πάρα πολύ. Πέρασα κι εγώ τα στάδια του πένθους. Ναι. Άρα είναι πολύ άνθρωπο. Κάναμε λίγο άρνηση, λίγο-λίγο, γιατί δεν μας παίρνει και πολύ. Όταν δουλεύεις μέσα σε αυτούς τους χώρους, πολύ γρήγορα ξεπερνάς το κομμάτι αυτό. Μετά, θλίψη. Γιατί χάνεις το χαμόγελο, χάνεις την επαφή, μετά συνηθίζεσαι. Τώρα μου φαίνεται πολύ φυσικό να φοράω μάσκα και να φοράει ο άλλος μάσκα. Όπως μου φαίνεται φυσικό και το να κάνουμε θεραπεία, ψυχοθεραπεία μέσα από το Zoom, το Skype και όλα τα υπόλοιπα μέσα. Εσύ που δουλεύεις πάρα πολύ με ομάδες και είναι η αγάπη της ζωής σου οι ομάδες. Πάνε αυτές. Πάνε και οι ομάδες. Σας κόψανε τις ομάδες. Πάνε οι ομάδες. Ο μεγάλος έρωτας περιμένει. Να σου πω γενικότερα το κομμάτι της ομάδας, το ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε σαν ομάδες. Τώρα μας απαγορεύεται να συνευρεθούμε σαν ομάδες, στοιχίζει τελικά. Mm. Ακόμα και αν πριν δεν είχαμε καταλάβει την αξία του ότι ήμασταν σε ομάδες μέσα. Τώρα το νιώθουμε, που μας λείπουν οι άνθρωποι. Τώρα θα κάνουμε υπομονή. Εγώ αισθάνομαι ότι είμαι σε άνω τελεία. Ναι. Δηλαδή, κάνω πράγματα περιμένοντας να αλλάξει. Υπομονή, μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα, όχι τα ίδια όμως. Ναι. Εγώ αυτό που έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ είναι ότι θυμάμαι παλιό που λες τι έκανε σήμερα, τίποτα μόνο, δεν έκανα τίποτα. Τίποτα. Ναι, πέρασε, δεν, τίποτα δεν έκανε. Ναι, πήγα και πιάνα καφέ, δούλευε. Τίποτα. Τώρα το τίποτα, αυτό το τίποτα έχει γίνει πάρα πολύ σημαντικό, έχει γίνει όνειρο. Περιμένουμε τώρα να ζήσουμε ένα τίποτα, αλλά που πλέον δεν θα είναι τίποτα, θα είναι η ίδια μας η ζωή. Γιατί είχαμε χάσει την αξία της ζωής και την εκτίμηση αυτό. Ότι βγαίνω έξω, πάω μια βόλτα, πίνω ένα καφέ ή απλά συναντάω ένα φίλο μου και λέμε σαχλαμάρες. Γιατί να σαχλαμαρίσουμε και λίγο, είναι ωραίο. Αρέσει σαχλαμάρα. Τώρα πια το έχουμε πολύ ανάγκη, νομίζω αυτό. Ναι. Να σαχλαμαρίσουμε πολύ. Να κάτσουμε με τις φιλενάδες μας, με τους φίλους μας για ώρες να κάνουμε το τίποτα. Να αγκαλιαστούμε. Να αγκαλιαστούμε και να μην κάνουμε και τίποτα άλλο. Επίσης. Αυτό λοιπόν θα δώσει αξία. Ασφαλώς και δεν θέλαμε να έρθει ένας ιός και να φέρει όλα αυτά που έχει φέρει. Αλλά μερικές φορές μέσα από τα δύσκολα πράγματα ξανανοηματοδοτώ τη ζωή μου. Την ίδια στιγμή, καλό είναι να δίνουμε νόημα και στο τώρα μας. Που ακόμα και αν είναι σε άνω τελεία η ζωή μας ή σε παρένθεση ή όπως το νιώθει ο καθένας, ότι έχει μπει σε πάους όλο αυτό, νομίζω ότι δεν πρέπει να αφήνουμε το χρόνο να χαθεί. Να σκεφτόμαστε δηλαδή ότι όταν θα τελειώσει το lockdown και θα τελειώσει όλη αυτή η κατάσταση με τον κορονοϊό, τότε θα. Αυτό ίσως μας κρατάει και σε μία παύση, αλλά απ' την άλλη θα μου πεις αν έτσι αισθάνεσαι. Να αφήσει ο καθένας τον εαυτό του να το περάσει με όποιο τρόπο μπορεί, απλά να έχει στο μυαλό του ότι αν πέφτει πολύ, ενώ συναισθηματικά, καλά θα είναι να έχει κάποιον να τον ειδοποιήσει γύρω του. Και τους μοναχικούς ανθρώπους. Τους μοναχικούς ανθρώπους, αν υπάρχει κάποιος έστω στο ευρύτερο περιβάλλον, αλλά να νοιάζεται, για αυτούς να πάει να τους δει, να τους τηλεφωνήσει. Εμείς πώς να νοηματοδοτήσουμε την κάθε μέρα μας, πώς να σηκώσουμε και να πάρουμε αγκαλιά τον εαυτό μας και να του πούμε «Έλα, έλα κορίτσι μου, να ξεκινήσουμε άλλη μια μέρα». Τι να μου βάλω, τι δεκανίκια, τι πλαίσια, πώς να με βοηθήσω. Αφού κατανοήσω, δηλαδή χρειάζεται και μια επεξεργασία δύσκολη για να περάσω μετά στο επόμενο στάδιο και να προσαρμοστώ. Δεν γίνεται προσαρμογή χωρίς τη δυσκολία. Σωστά. Δηλαδή, πρώτα θα καταλάβω ότι περνάω δύσκολα και μετά, μέσα σε αυτή τη δυσκολία, θα προσαρμοστώ. Είναι σαν να, άμα γινόταν μαρσχάρι ένας πόλεμος, θα ζούσαμε όπως ήταν πριν η ζωή μας. Όχι. Θα είχαμε κάποιους περιορισμούς. Και τώρα έχουμε κάποιους περιορισμούς. Αφού τους συνειδητοποιήσουμε και κλάψουμε μέσα μας ή έξω μας, ή και μέσα και έξω,
ωραία είναι και τα δύο να τα κάνουμε. Βεβαίως. Τότε με την προσαρμογή την καινούργια θα ζήσουμε. Δηλαδή τώρα μπορούμε να δούμε τους φίλους μας με έναν άλλο τρόπο. Ναι. Πιο λίγους, ίσως τους πιο κοντινούς, με μάσκα, γιατί όχι. Έξω να περπατήσουμε, έχουμε τα τείχη, έχουμε το λιμάνι, η πόλη κάπως φτιάχνεται καλύτερα, βάλαν και παγκάκια να καθόμαστε. Ναι. Κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Αρκεί να έχουμε λίγο τη διάθεση και να βρίσκουμε κάθε μέρα το κουράγιο να κάνουμε και κάτι. Ένα και να βήμα ξανά. Βασικά, ίσως έχει αξία και να αυτό που λες, να ακούμε τον εαυτό μας και να του επιτρέπουμε να είναι όπως είναι. Μπορώ να μην είμαι καλά. Κλαίγει όλη μέρα, ρε παιδί μου. Μα δεν γίνεται. Όταν περνάς μια πανδημία που συμβαίνει κάθε 100 χρόνια, δεν ξέρω κάθε πόσα, είναι ένα γεγονός μεγάλο. Δεν είναι ότι δεν έχει συμβεί τίποτα. Ναι. Δεν είμαι δηλαδή, υπερβολική. Να συνεχίσω τη ζωή μου όπως ήταν πριν, δεν γίνεται. Ναι. Λοιπόν, η Μαρία μαζί της έφερε και 5 ημερολόγια, τα οποία θα δώσουμε σε εσάς. Θα κάνω τώρα μια ανάρτηση στο Instagram για να μπορέσετε να δηλώσετε συμμετοχή και να κάνουμε την κλήρωση. Νομίζω θα την κάνω αύριο την κλήρωση. Να δώσουμε το περιθώριο να το κάνετε, να συμμετέχετε, να το πείτε και σε δικούς σας φίλους και γνωστούς. Και 5 από εσάς θα κερδίσετε αυτά εδώ τα εξαιρετικά διαχρονικά ημερολόγια προσωπικής ανάπτυξης. Και σας θέλω του χρόνου τέτοια μέρα πάλι εδώ που θα το έχετε συμπληρώσει όλο πλην ένα, γιατί δεν έχουμε δει το νομίζω του 21, δεν είναι. Ραντεβού για απορίες. Ραντεβού για απορίες με την κυρία Λατζόγλου σε ένα χρόνο από τώρα. Μαρία, σε ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ καλά. Για την πρόσκληση. Να είσαι καλά, πολύ το χάρηκα. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τη συνάδελφο Ράνια Μωραΐτη, τον άνθρωπο που έκανε όλα αυτά τα επιμελήθηκε όλα αυτά τα εξαιρετικά αφιερώματα για τα 30 χρόνια της Κρήτη TV, που έχει πολλά να μοιραστεί μαζί μας.